προετοιμασμένη. Θέλω να πω ένα μπράβο στη Δέσποινα Μυραράκη. Δέσποινα, και στον γιατρό της κυρίως που δεν την άφησα να καναφλιάσει. Το Γιάννη Βαρουφάκη να διαπραγματευτεί με τον Σόιμπλε. Αντί να στείλουμε το Δεσποινάκι που πήγε τόσο ναζιάρικα, όπως πολύ γλαφυρά το περιγράφει, και τόσο χαριτωμένα στον Τζακαλώτο. Είναι υπουργοί αρμόδιοι. Κάτσε να πάω να αναλάβω. Ήταν οι άνθρωποι 10 ώρες μέσα σε μια κλειστή αίθουσα, κεφάλι καζάνι και. Πάει και το Δεσποινάκι με το γλυκό τη χαρακτηριστικό. Ξέρετε όμως, καμιά φορά όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο αποστασιοποιημένοι από τα πράγματα και απλά μπαινοβιώνουν στα γραφεία και κοιτάνε αριθμούς και χαρτιά, δεν έχουν αίσθηση και του τι γίνεται στην πραγματικότητα. Η Δέσποινα, επειδή είναι εμπόρισα και ταξιδεύει και δεν έπρεπε να έχει την αγορά. Στην κυβέρνηση ένα χρόνο πριν κάτι κάνανε. Μια αίσθηση ναι, πραγματικότητα. Ναι, έπρεπε να την έχει. Αλλά όταν... Τα οικονομικά τα ξέρει καλύτερα Μυραράκι με τόσα εκατομμύρια που διακινούνται και ένα χρόνο. Σου δίνουν έναν παλμό τη αγορά που πρέπει να τον γνωρίζει. Και μάλιστα να κάνει και εμπόριο. Παιδιά, με κάποιες χώρες που δεν συνηθίζονται να κάνεις εμπόριο. Επομένως, σίγουρα είχε κάποια πράγματα να τους πει. Εμένα μου αρέσει που λέει και την αλήθεια, γιατί πολλοί σε αυτούς τους καιρούς, ξέρεις, επειδή μπαίνει το θέμα του πατριωτισμού και λένε «Α, πήγες, έκανες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία». Το λέει «Έχω κάνει τις επιχειρήσεις μου εκεί και έχω σωθεί σαν επιχειρηματίας». Ναι, αλλά ναι, ναι, να καραφλιάσει το περιμένατε. Να καραφλιάσει, βέβαια. Γιατί το άγχος, αυτό έτσι που λέει ο Κώστας, παιδιά. Άλλος μια μέρα σπρίζει. Όταν έδινε εξετάσεις, παιδιά, στο πανεπιστήμιο. Πριν 30-40 χρόνια. Ναι, όταν έδινε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Όμως ήμουν 17 χρονών. Δεν δικαιολογούνταν να πέφτουν τα μαλλιά μου. Άσπρισες. Παιδιά, έμπαινα να κάνω μπάνιος και η μπανιέρα γινόταν μαύρη. Τότε είχε μακρύ μαλλικοτζιδά. Όχι, ρε. Όχι, αυτό, παιδιά, είναι αλοπαικία που συνδέεται με ψυχοσωματικούς λόγους. Και δυστυχώς. Το άγχος πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε και σωματοποιείται. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα σημείο εδώ στο δάχτυλό μου, το οποίο όταν περνάω στρες, γίνεται το δερματάκι μου πιο ξηρό, σαν να φυδατώνεται. Και είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα που, ή ας πούμε, θυμάστε που είχα βγάλει πριν ένα χρόνο μια κοκκινή. Όχι, το λέω γιατί είμαστε, όχι, το λέω γιατί είμαστε άνθρωποι που μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος και πολλές φορές ντρεπόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο σωματοποιείται το στρες και το άγχος μας και συμβαίνει σε όλους. Και είναι με έναν τρόπο που δεν το καταλαβαίνω. Καλά, αλλά θέλω να σου πω. Ευτυχώς ο έρπης που έβαλε. Ευτυχώς λίγο ξηραίνει το δαχτυλάκι σου εδώ, γιατί δεν μπορώ να σε φανταστώ καραφλή με τίποτα. Ναι, γιατί τη Δέσποινα που είναι τέτοια κοκέτα, τέτοια γυναίκα, την έχει φανταστεί χωρίς μαλάκι. Αλλουνού ασπρίζει. Χάζει και ο Μπουλούμπας στη δουλειά του την μπουκλα. Πλάκα θα ήταν όχι να είσαι χωρίς μαλλί εντελώς, να είσαι ροξάκι εδώ μόνο. Άσε, γιατί έχουμε μια σχετική φωτό σε λίγο. Λοιπόν, Πασκάλ Στερζή, πολύ χαιρόμαστε που επέστρεψε. Πραγματικά μας είχε λείψει και με την χθεσινή του εμφάνιση απέδειξε, μας θύμισε πόσο μας λείπει.